Το μεγάλο στοίχημα που έχει θέσει το Πασόκ κινάλι στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές και το οποίο επικεντρώνεται σε ένα ισχυρό ποσοστό που θα του δώσει την εντολή να προτείνει ένα νέο πρότυπο διακυβέρνησης με νέο περιεχόμενο που θα βάζει τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος, παρουσιάστηκε χθες το βράδυ σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του κόμματος στο Ρέθυμνο. Όπως τονίστηκε, η ψήφος στο Πασόκ θα σηματοδοτήσει την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι έτοιμο να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Είναι μια ανατροπή την οποία την αξίζει ο τόπος, την αξίζει συνολικά η Κρήτη να στείλει ένα μήνυμα προοδευτικό, δημοκρατικό, μιας νέας μεγάλης νίκης, μιας νέας μεγάλης αλλαγής που χρειάζεται ο κάθε Έλληνας. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει έμφαση στο κράτος δικαίου, στους ισχυρούς θεσμούς, στις ανεξάρτητες αρχές. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα προτάξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με παραγωγή πλούτου και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το νικηφόρο, όπως χαρακτηρίστηκε ψηφοδέλτιο του κόμματος στον ΟΜΟ, το οποίο απαρτίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίας Κασάνδρα Κοντζανάκη, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου Ελευθερία Μιχάλα, ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουντής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης Μανώλης Χνάρης. Θεωρώ υποχρέωση δική μου, αλλά και υποχρέωση της γενιάς μου, μιας γενιάς απογοητευμένης και πικραμένης από την πολιτική και τους πολιτικούς, να σταματήσουμε την απαξίωση της πολιτικής και να επιστρέψουμε ξανά ενεργή, δυναμική, με νέες ιδέες, με όραμα, να διεκδικήσουμε και να φέρουμε τις λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα. Στις εθνικές εκλογές, με ισχυρό ποσοστό και με διψήφιο ποσοστό, γίνεται πράξη η φωνή όλων μας. Στις 21 Μαΐου η φωνή μας έχει δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ξεκάθαρα διαστόματος Νίκου Ανδρουλάκη και νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε και υιοθετούμε και υπερθεματίζουμε αυτή την άψη ότι δεν είναι ένα κόμμα που θέλει να παίξει το ρόλο του δεκανικιού, ούτε της, ας μου επιτραπεί έκβαση τσόντας, αλλά να παίξει ρυθμιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αντιληφθούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη του ορθού λόγου, του ρεαλισμού, χωρίς ακρότηση και λαϊκισμό. Παντού υπάρχει κόσμος που θέλει να το ακούσει. Τα στελέχη του κόμματος εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι το ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο όχι μόνο θα αυξήσει αισθητά τα ποσοστά του, αλλά θα καταφέρει να κερδίσει μία από τις δύο βουλευτικές έδρες. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι εδώ στο Ρέθυμνο, ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη των επικείμενων βουλευτικών εκλογών στις 21 Μαΐου με ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό, αξιόλογο και καλούμε τους πολίτες να εμπιστευτούν την πρότασή μας και να δώσουν με την ψήφο τους δύναμη στο ΠΑΣΟΚ. Στην έναρξη της πολιτικής εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα αθώα θύματα στα Τέμπη.